η ομορφιά σε όλο το μεγαλείο. Απαλαμβάνουμε τη Βασίλισσα Θύρα 22 από τον Νότο, Μπετό Εισέργων στα ανατολικά της, από το συνεργείο του κύριου Βαγενά. Ο επιτελάρχης είναι πάνω, αστιάσει λίγο εδώ ο φακός, είναι πάνω μετά το καπελάκι. Είναι και ο οδηγός της πρέσας, είναι και το συνεργείο ολόκληρο. Θαυμάζουμε τη Βασίλισσα Θύρα 22 που είναι πολύ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες όσον αφορά τα έργα. Εργασίες γίνονται βέβαια και στα νέα επίσημα. Εδώ βλέπουμε εδώ τον εργάτη. Υπάρχουν και άλλοι αρκετοί πάνω στο επίπεδο αυτό, το επίπεδο 1 των νέων επισήμων. Αλλά η ομορφιά εδώ μέχρι στιγμής είναι η Θύρα 22. Έχει πάρει σχήμα ο σκελετός της. Μας αρέσει πάρα πολύ το θέαμα που βλέπουμε και εγώ χαίρομαι να το μοιράζομαι μαζί σας, φίλες αεξίδες και μία αεξίδες. Όσοι είναι ποιοτικοί, όχι μόνο σαν φιλαθλοί, γενικά σαν άνθρωποι, τους αρέσει η ποιότητα, το όμορφο και τα λοιπά, κάνουν πάρα πολλές λήψεις, να είστε σίγουροι, και στο δικό μου το κανάλι και των άλλων των παιδιών, που προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε μέσω της εικόνας το τι βλέπουμε στην Αγία Σοφιά μας, σε αυτό το όραμα του Δημήτρη του Μελισανίδη, που ήρθε το 2018 να πάρει σάρκα και οστά. Μιας και μου δίνετε το βήμα από το κανάλι μου, θέλω παιδιά να σας πω ότι είμαστε 4-5 άτομα που τραβάμε πλάνα από το γήπεδο Άγια και Σοφιά. Θέλω όσο το δυνατόν να κάνετε εγγραφές και στα 5 αυτά κανάλια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Κάνουμε ακριβώς τις ίδιες λήψεις. Άλλος με το δικό του τρόπο, άλλος με το δικό του τρόπο. Μας ενώνει μόνο η αγάπη μας για την ΑΕΚ που τραβάμε αυτές τις λήψεις. Δεν παίρνουμε χρήματα από πουθενά. Το κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Γι' αυτό παιδιά, όλοι οι εγγραφές στα κανάλια των αεξίδων αυτών που παίρνουμε λήψεις στην Αγία Σοφιά και όχι μόνο, μας δίνεται μια έξτρα όθηση στο να συνεχίσουμε την όποια καλή ή όποια κακή δουλίτσα κάνουμε, κρατώντας άλλος μια κάμερα, άλλος ένα κινητό, ό,τι μπορεί ο καθένας, ώστε να συμμεταφέρουμε τις εικόνες στον υπολογιστή, στο tablet, στο laptop και όπου αλλού είστε. Έτσι έχουν τα έργα παιδιά, σήμερα Παρασκευή. Εδώ έχουμε ταυτόχρονες πτήσεις τόσο των τριών κερανών, τόσο του Λάζαρου, όσο του Τάσου και βόρεια του βορειοδυτικά του Λιβάγια. Το πες, μπράβο, στην ελευθερία. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μαγκές!